εκτέλεσε ο Καρλατήρας, ο τώρα για τον Ταφταρίδη που έκανε το σουτ. Νέα ευκαιρία για τον Ταφταρίδη, πολύ μεγάλη φάση για την Νέα Αρτάκη. Έτσι να βγάζει για τον Καρλατήρα, ο οποίος πέρασε τον Σικά, έκανε την παλιά για τον τώρα, ο οποίος έκανε το πλασέ, εντυπωσιακή επέμβαση του Μπασινά σε κόρνερ. Προσπάθησε να συνδυαστεί ο Κανάνη με τον τώρα, μπαλαστρώθηκε στον τώρα που έκανε το σουτ, οριζόντιο δοκάρι. Ο Ταφταρίδης, Κανάνη έβγαλε τη σέντρα μέσα στην περιοχή, πέρασε μπάλα για τον Λούκα που με κεφαλιά θα κάνει το 1-0 στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηλίας Λούκας ανοίγει το σκορ, τελικά θα κερδίσει, δίνει για τον Λούκα, πλασάρι, δεν υπήρχε κανένα offside στη φάση, ο Μπασινάς παραχώρησε corner, έτοιμος να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Αυτό κάνει, κεφαλιά του Γκέρση τώρα, out την μπάλα. Εκτέλεσε ο Ταφταρίδης, κόντραρε μπάλα στο τείχος, χέρι από τον Τάγκα, δεν καταλογίζει παράβαση ο Παπακυριάκος, ενώ οι παίκτες της Νέας Αρτάκης ζητούν από τον Παπακυριάκο το λόγο, δεν καταλογίστηκε αυτή η φάση. Στο 44ο λεπτό βρισκόμαστε, στο 41ο λεπτό, με το Μέτσιο να κάνει ένα σουτ, την μπάλα πέρασε πάνω από την εστία για τον Χατζηστάμου, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, περνάει πολύ ωραία, κόβει παράλληλα για τον τώρα που θα στοχίσει από καλή θέση. Και τώρα από τον Κιάκη έγινε η παλιά για τον Κανάνη στην περιοχή, ο Κανάνη σουτάρει, 2-0 η Νέα Αρτάκη με τον Κανάνη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης να διπλασιάζει τα τέρματα των πρωτοπόρων. Χατζηστά μου έκοψε στο σημείο του πέναλτι, πέρασε μπάλα, δεν μπόρεσε ο Ταφταρίδης να την τελειώσει, γίνεται το σουτ, out από τον Σεϊνταράση. Ο Κανάνη θα κάνει ένα δυνατό σουτ, goal 3-0, πολύ ωραίο goal από τον Κώστα Κανάνη με σουτ έξω από την περιοχή, 3-0 για την Νέα Αρτάκη στο 63ο λεπτό. Τάγκας, ο Θανάση πέρασε πολύ όμορφα, Θανάση πλασάρι, λίγο έξω η μπάλα, εξασφαλίσει ένα πλεονέκτημα, ενώ το σούτ από το Στασινόπουλο θα περάσει λίγο έξω από το δοκάρι του Μπασινά. Και τώρα Κανάνη έδωσε στον Σιαράπη, έβγαλε για τον Χαλιώτη, πλάσαρο Χαλιώτης, έσωσε ο Μπασινάς. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε πάρα πολύ αμυντικά, γιατί δεν είχαμε δυνατότητες με τα νέα παιδιά που έπαιξαν να βγούμε πιο μπροστά, κάποιες απουσίες για να ξεκουραστούν τα παιδιά. Βέβαια και με την παρουσία αυτών δεν θα είχαμε πάλι αυτό που θέλαμε. Θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου. Πιστεύω ότι κάνα μια καλή προσπάθεια. Εμείς είμαστε οι Σαρακοστοί και η Αρτάκη είναι το Πάσχα. Αυτή είναι η διαφορά. Την περισσότερη ώρα του παιχνιδιού η Ερέτρα ήταν σε θέση αμυνόμενου και η Αρτάκη σε θέση επιτιθέμενου και αυτό ήταν λογικό βάσει των δυνατοτήτων που έχουν οι δύο ομάδες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα δικά μας παιδιά, γιατί ένας μεγάλος αντίπαλος αυτόν τον καιρό είναι η κούραση από τα συνεχή παιχνίδια που κατορθώνουν να παίρνουν το μάτς και να μπορούν να διαχειριστούν τους εαυτούς τους μέσω της αξιοποίησης της μπάλας σε σχέση με το ρυθμό και να καταναλώνουν την ενέργεια που πρέπει για να προετοιμαστούμε καλά για το επόμενο παιχνίδι. Να δώσω συγχαρητήρια στον Τάκη τον Ακριτίδη για την ομάδα του, γιατί παράταξε μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ πάθος. Υπήρχαν φάσεις που φάγαμε ξύλο, αθλητικό εννοώ, στις προσωπικές μονομαχίες. Και όταν αυτό συμβαίνει, έχοντας απέναντί σου 16χρονα, 17χρονα και 18χρονα παιδιά, σημαίνει ότι είναι παιδιά που πιστεύουν. Είναι παιδιά που έχουν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει κάποιος όταν ασχολείται με τον αθλητισμό. Αυτό που λέγεται άρνηση στην ήττα.